Να, κύριο Βαλεντίνο Κουμέντο, να το καλημερίσουμε. Γεια σας κύριε Κουμέντο, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Απολογούμαστε για το πολύ νωρίς το πρωί. Όμως επειδή από χθες το βράδυ βλέπουμε το τι συμβαίνει στον Κορμακίτη, είπαμε να δούμε αν έχουμε κάποιο νεότερο και αν όντως έχουν πλημμυρίσει σπίτια. Ναι, και εγώ είμαι... Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Είμαι και εγώ σε συνεχή επαφή με τους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι όλο το βράδυ πέρασαν πολύ δύσκολα. Και κατά τη διάρκεια του απογεύματος, αλλά ειδικά το βράδυ, διότι πράγματι έχουν πλημμυρίσει σπίτια. Ήταν πρωτοφανής η κακοκαιρία και η καταιγίδα που εξέσπασε στο χωριό. Έχουν κατεβεί ορμητικά οι ποταμοί. Μα τους βλέπουμε, Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση που βλέπουμε εμείς. Πολύ άσχημη η κατάσταση και έχουν πλημμυρίσει σπίτια και μάλιστα σε κόσμο που είναι ηλικιωμένος και ανήμπορος να αντιδράσει. Ευτυχώς έχουν προστρέξει συγγενείς και φίλοι για να βοηθήσουν την κατάσταση. Τις ζημιές είναι αρκετά μεγάλες σε κάποια σπίτια. Βλέπετε, στο χωριό υπάρχει μια ακαταστασία σχετικά με τις οικοδομές. Με το χτίσιμο, δηλαδή, γενικότερα, βέβαια. Και λόγω της, ναι, και λόγω της κατοχής δεν τηρούνται ακριβώς οι προδιαγραφές, κάνουν παρεμβάσεις σε ποταμούς και όλα αυτά. Και αυτό είχε συνέπεια να την πάθουμε σε ορισμένες κατοικίες. Περιμένω να ξημερώσει για να επικοινωνήσω με την επαρχιακή διοίκηση της Κρίνιας για να τους αναφέρω τα γεγονότα και αμέσως θα πάω στο χωριό για να δω πώς μπορούν να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι με αποκατάσταση ζημιών, να δούμε αν είναι καλά πρώτα όλοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δούμε πρώτα αν είναι, ότι είναι καλά στην υγεία τους και μετά σίγουρα θα, ακριβώς, σε ένα δεύτερο επίπεδο θα δούμε και τις ζημιές, αλλά από την ορμή του νερού... Έχει μόνοι τους, ξέρεις. Βέβαια. Βέβαια. Αν έχουμε την ευκαιρία, κύριε Κουμέτσο, να μιλήσουμε και με κάποιον άνθρωπο, εντάξει, λίγο να είμαστε λίγο με την τεχνολογία, που δεν είμαι ούτε εγώ πολύ καλή με την τεχνολογία. Αν ξέρετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μας μιλήσουν από εκεί, να επικοινωνήσει. Χωριό. Ναι. Να το δούμε λίγο μαζί με την παραγωγή. Να επικοινωνήσουν μαζί μου σε καμιά ώρα και αμέσως θα σας πάρω τηλέφωνο. Ναι, για να έχουμε εικόνα από εκεί μέχρι και εσείς να μεταβείτε στο σημείο. Ναι, θα είμαι και εγώ εκεί κάτω και θα σας πάρω. Ελπίζω να έχουν αποκατασταθεί και οι ζημιές του με τα ρεύματα, διότι δεν έχουμε ούτε ρεύματα, ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα σε κάποια φάση. Έχουν γίνει και αποκοπές ρεύματος. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Έχουν γίνει και αποκοπές ρεύματος. Ναι, ήταν πρωτόγνωρες, πρώτη νέα καταιγίδες, δεν είναι. Ναι. Μιλάμε για πολλά σπίτια που έχουν, ό,τι σας έχουν πει βέβαια και εσείς δεν ξέρετε μέχρι να πάτε. Η πρώτη πληροφορία τα μεσάνυχτα χθες ήταν για 6-7 σπίτια. Α, είναι αρκετά. Ναι, είναι 6-7 σπίτια που είναι και κοντά στους ποταμούς. Αλλά σαφέστατη πληροφόρηση θα έχω σε λίγο. Ναι, βεβαίως. Μόλις μιλήσω με τον έπαρχό μας, θα πάω μέσα στο Κορμαγί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουμέτσο, για την άμεση ανταπόκρισή σας. Να είστε καλά. Θα περιμένουμε περαιτέρω ενημέρωση.